του βρίσκουμε. Λοιπόν, τι να κάνω κυρία, τόσο πάθος πια. Κυρία Χριστοφιλοπούλου, μπορεί να γίνει έτσι συνεδρίαση? Υποβάλλατε μια ερώτηση, θέλετε απάντηση ή θέλετε τώρα να κάνετε μια φασαρία έτσι για να καταγραφεί? Τι είναι αυτό το πράγμα, είναι πρωτάκουστο. Τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν? Υποβάλλατε μια ερώτηση, δεν θέλετε να απαντήσει υπουργός, θέλετε να απαντήσει αυτά που θέλετε εσείς. Μα θέλετε να απαντήσει αυτά που θέλετε εσείς, είναι δυνατόν? Και μιλάτε για δημοκρατία και για διάλογο. Σας παρακαλώ, αν δεν μπορείτε να ακούσετε, μην ξαναυποβάλλετε ερωτήσεις. Αφήστε να ολοκληρώσει. Αυτό δεν είναι διαδικασία, δεν είναι διαδικασία. Και άλλοι υποβάλλουν ερωτήσεις. Μόνο εσείς αγαναχτείτε, μόνο εσείς αγαναχτείτε. Δεν κατάλαβα. Θα το σκεφτείτε λοιπόν, γιατί. Να το σκεφτείτε το γιατί. Ναι, πηγαίνετε να λιαστείτε, γιατί να λιαστείτε, γιατί ίσως σας χρειάζεται. Όπως χρειαζόταν και σε άλλους. Εντάξει. Γιατί το επίπεδό σας έχει φτάσει στο μηδέν, κυρία Χριστοφιλοπούλου, και του κόμματός σας που χρησιμοποιεί αυτές τις εκφράσεις για να εξηγήσει, τη θέση του για το προσφυγικό. Έχετε φτάσει σε τελείως ποταπά επίπεδα μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή είναι η θέση σας για το προσφυγικό, το ότι λιάζονται. Αυτό έχετε καταλάβει, κυρία μου. Αυτό έχετε καταλάβει, δυστυχώς. Έχει περάσει ένας χρόνος και συνεχίζετε το ίδιο. Γιατί νομίζετε ότι αυτό επηρεάζει την κοινωνία. Η κοινωνία σας έχει εκεί τοποθετημένη που είσαστε. Λοιπόν, τελειώνετε τώρα. Τελειώνετε. Φύγετε έξω άμα δεν μπορείτε να ακούτε. Τι θα κάνουμε εδώ? Λέτε να ασχοληθούμε με το δικό σας πρόβλημα σήμερα? Από το πρόβλημα ότι δεν μπορείτε να ακούτε τις απαντήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Δεν θα δώσουμε τις απαντήσεις που θέλετε. Εντάξει, καθίστε κάτω. Ολοκληρώστε, κυρία Φωτίου. Τελειώσατε? Τελειώσατε. Okay. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες ερωτήσεις.